Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κύριο Θεόκλητο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να μιλήσουμε, Σεβασμιότατα, για τα μαθήματα της Βυζαντινής Ασχολής, τα οποία ξεκινούν. Ξεκινούν από σήμερα στην ουσία, αυτή τη βδομάδα. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα. Του κυρίου, καλημέρα σας, κύριε Κλιματσίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και το ενδιαφέρον του 4Ε και για τα δρόμενα στην Ιερά Υπεμέ Μητρόπολη. Πράγματι, στην Αρναία πάντοτε έκανε μαθήματα βυζαντινής μουσικής ο άρχον πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου, ο κύριος Βασίλης Κογλιάρης, ο οποίος είναι καθηγητής μουσικής, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Και ήδη ξεκίνησαν τα μαθήματα εκεί, από την 1η Οκτωβρίου. Όμως, εθεωρήσαμε καλό να κάνουμε και μαθήματα βυζαντινής μουσικής και στη Γαλάτιστα. Γιατί υπήρχε μια μαγιά εκεί, να το πούμε, παιδιά, που έκανε βυζαντινή μουσική, και τώρα θεωρήσαμε καλό εκεί να πάρουμε τον πρωτοψάλτη του καθεδρικού ναού της Θεσσαλονίκης, της του Θεού Σοφίας, τον κύριο Στέλιο Ζαχαρίου, και εκείνος να διδάσκει και σε αρχαίους αλλά και σε προχωρημένους. Και ξεκινούμε αυτήν την εβδομάδα μαθήματα και εκεί, και στην Γαλάτιστα δηλαδή και στην Αρναία. Α, είναι για πρώτη φορά, Σεβασμιότατε, εκεί στη Γαλάτιστα. Στη Γαλάτιστα είναι για πρώτη φορά από πλευράς Μητροπόλεως, ναι, είναι όπως το είπατε. Και δεύτερον, να πω ότι τα παιδάκια αυτά, τα οποία είναι μεγαλύτεροι, προχωρημένοι και λοιπά, είναι μεγάλες, 30, 40, οι οποίοι θέλουν να μάθουν μουσική και να επανδρώσουν τα ψαλτήρια, αν θέλουν να πάρουν κάποιο πτυχίο ή θέλουν να πάρουν δίπλωμα βυζαντινής μουσικής, βεβαιότατα μπορούμε, διότι ο κύριος Ζαχαρίου είναι ο υπεύθυνος σχολών τέτοιου είδους σχολών, και προχωρούμε παρακάτω να πάρουν παιδιά και αυτού του είδους το πτυχίο. Να ενημερώσω μάλιστα και τους ακροατές σας ότι από του χρόνου θα έχουμε Βυζαντινή σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, με πρωτίστους διδασκάλους, τον κύριο Κοκαλιάρη, τον Βασίλη φυσικά, τον πρωτοψάλτη του, σας είπα και πάλι, του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου Στεφάνου, τον διάκονό μου, ο κύριος πατήρ Νικόλαος Τσεπίσης, ο οποίος είναι και αυτός πήρε το πτυχίο του διδασκάλου, και ο κύριος Ζαχαρίου, οι οποίοι πλέον θα μου επανδρώσουν και θα παρτίσουν και την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, να δίνουμε εμείς στοιχεία απευθείας από τη Μητροπολή μας. Σεβασμιότατε, κλείνοντας, γνωρίζουμε ότι δεν θέλετε να μιλάτε τόσο πολύ για το έργο που επιτελείτε, το έργο το οποίο είναι τεράστιο, αλλά χθες είχαμε μια πολύ σημαντική κίνηση. Συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα για τους πυρόπληκτους στην Αρναία. Είχαμε την τραγωδία πριν από λίγες ημέρες. Με δική σας πρωτοβουλία βγήκε δίσκος εχθές και από ό,τι καταλάβαμε, ανταποκρίθηκε ο κόσμος, από ό,τι μάθαμε. Ναι, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Θα έχουμε, πιστεύω, μέσα σε μια εβδομάδα και το αποτέλεσμα του προϊόντος. Το κάναμε για να μπορέσουμε να στηρίξουμε, κύριε Θανάση, τους ανθρώπους αυτούς. Είναι 3-4 οικογένειες. Η μία, μάλιστα, η οικογένεια έχει και, όπως θυμάστε, και μια καμένη γυναίκα μέσα, ναι, η γιαγιά, η οποία περιέθαλπτε τα παιδιά, τα εγγονάκια της κόρης της, τα παιδιά, η οποία είχε πεθάνει προηγουμένως από άσχημη ασθένεια, καταλαβαίνετε. Ναι. Και τα περιέθαλπτε η γιαγιά. Και η γιαγιά, η οποία τώρα ήταν και βοηθούσε τα παιδιά αυτά, δυστυχώς, εκάηκε. Και πρέπει να στηρίξουμε και τα παιδιά αυτά. Και θα κάνουμε τα πάντα, και εγώ και ο Δήμαρχος, ο κύριος Βαλιάνος του Αριστοτέλη, και οι τοπικοί παράγοντες εκεί, για να μπορέσουμε έτσι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να βγάλουν το χειμώνα τους. Τι θα γίνει, οι άνθρωποι αυτοί, πού θα σταθούν. Έτσι. Πού θα σταθούν. Σεβασμιότατε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Εγώ ευχαριστώ το ενδιαφέρον του 4Ε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κύριος Θεόκλητος, λοιπόν, μιλήσαμε βέβαια για τα μαθήματα τα οποία ξεκινούν της Βυζαντινής Μουσικής και στη Γαλάτιστα φέτος. Πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια, ακούσατε, Βυζαντινή σχολή του χρόνου θα λειτουργήσει στην Ιερά Μητρόπολη. Ακούσατε βέβαια και τα ονόματα, ιδιαίτερως γνωστά, στον χώρο τους. Και δεν θα μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε γι' αυτό, για το οποίο ενημερωθήκαμε χθες, ότι γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια να συγκεντρωθούν χρήματα. Είχε η φωτιά 3 παραδοσιακά σπίτια της Αρναίας. Έπληξε, έχουμε ανθρώπινες ζωές που εχάθησαν, και 3 ορφανά που φρόντιζε η ηλικιωμένη, η οποία κάηκε.
από μητέρα ορφανά, υπέστη φρικτό θάνατο. Ήταν εκείνες τις στιγμές, αν θυμάστε, παρακολουθούσαμε απευθείας τα θυρανίξια της Αμουλιανής και τα εγγένεια την επόμενη μέρα του ιερού ναού του Αγίου Ανδρέα Περιστεράς, αν θυμάστε, από τον Μακαριώτατο, από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος, κύριο Γερόνιμο, εδώ ζωντανά από την 4Ε. Αξιέπαινη προσπάθεια και ελπίζουμε να έχει συνέχεια. Μάθαμε χθες ότι υπήρξε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Τώρα, πάμε να παρακολουθήσουμε, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Η γιορτή της ημέρας, οι Άγιοι Ευλάμπιος και Ευλάμπια, τα αδέλφια, τιμώνται σήμερα από την Εκκλησία μας. Το παρακολουθούμε και αμέσως μετά πάλι εδώ.